Καλησπέρα σας από το Επιμελητήριο Κυκλάδων και καλή Σαρακοστή. Σήμερα είναι το τέταρτο σεμινάριο στο νέο κύκλο των εμπορευματικών προγραμμάτων που συνεχίζει να κάνει το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 2022, με σκοπό την ανάδειξη και την αξιοποίηση του αγροτροφικού πλούτου των Κυκλάδων. Άλλωστε, το Επιμελητήριο εδώ και χρόνια, με την πρωτοβουλία Aegean Cuisine, προσπαθεί να φέρει σε κοντινότερη επαφή και συνεργασία το πρωτογενή τομέα, τους παραγωγούς, με το τριτογενή, με τα εστιατόρια, μέσω της πρωτοβουλίας του Aegean Cuisine. Το Aegean Cuisine έχει πιστοποιήσει και είναι αυτή τη στιγμή 190 εστιατόριο με το σήμα του δικτύου σε όλο το νομό Κυκλάδων. Και απ' την άλλη έχουμε 81 παραγωγούς με περίπου 390 προϊόντα σηματοποιημένα, τα οποία διακινούνται και προσφέρονται στους επισκέπτες των Κυκλάδων, κυρίως μέσα από τα εστιατόρια του δικτύου. Έτσι λοιπόν φέτος ξεκινήσαμε με δύο σεμινάρια που θέμα είχαν την άμπελο, το κλάδεμα και τον εμβολιασμό. Συνεχίζουμε το Μάρτιο πριν μια εβδομάδα με τις ασθένειες. Έχουμε δηλαδή δύο σεμινάρια για τη φυτοπροστασία και σήμερα έχουμε τους ζωικούς εχθρούς των καλλιεργούμενων φυτών και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τους με εισηγητή τον κύριο Γεώργιο Παπαδούλη. Ευχαριστούμε όλους εσάς, γιατί κάποιοι είστε εργαζόμενοι ή επιχειρηματίες μέλη, αλλά και μη μέλη του επιμελητηρίου όπως αγρότες. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλο τον ενδιαφερόμενο πλήθος ατόμων, είτε από τον νομό Κυκλάδων, είτε τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που θέλουν να ενημερωθούν. Και ευχαριστούμε και όλους τους ηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που και κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους είναι πολύ αναρτικοί και μπαίνουν σε πολύ βάθος, αλλά και σε ερωτήσεις δίνονται σαφείς απαντήσεις για την κάθε περίπτωση. Θα κλείσουμε φέτος μάλλον ένα σεμινάριο τον Απρίλιο, το οποίο θα ανακοινωθεί και τις επόμενες μέρες και θα έχει θέμα τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις τοπικές και γηγενείς ποικιλίες των Κυκλάδων και τη σημασία τους. Και σας καλούμε όλους να το παρακολουθήσετε και αυτό και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά το καλοκαίρι για τα επόμενα σεμινάρια. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Δ. Γεώργιος Παπαδούλης είναι καθηγητής γεωργικής ζωολογίας και εντομολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντής των εργαστηρίων γεωργικής ζωολογίας και εντομολογίας, καθώς και σειροτροφίας μυλοσοκομείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Από το Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2018 διετέλεσε πρίτανη στο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον υπήρξε αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και από το Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Αύγουστο του 2013 και πρόεδρος του ίδιου τμήματος το διάστημα 13 με Αύγουστο 2014. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικού από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι «Συμβολή στη μελέτη και μορφολογίας και συστηματικής των φύτωση που απαντούν στην ελληνική χλωρίδα», ενώ διαθέτει μεγάλο εύρος γνώσεων πάνω στη συστηματική των αρπακτικών ακάριων και εντόμων, με έμφαση στην οικογένεια Phytosetae. Έχει επίσης εργαστεί ερευνητικά πάνω στην βιολογική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των φυτοφάγων ακάριων και εντόμων και στις επιδράσεις των αβιωτικών και βιωτικών παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα κυρίως ενδημικών ειδών της οικογένειας Phytosetae στη βιολογική αντιμετώπιση αυτών. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα συστηματική των οικογενειών Tetranychidae, Tenupatidae και κάποιες άλλες ακόμη, ενώ έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, με χίλιες παραπομπές. Είναι ο πρώτος συγγραφέας της βραβευμένης από την Ακαδημία Αθηνών μονογραφίας με θέμα τα Phytosetae της Ελλάδας και της Κύπρου, που δημοσιεύτηκε το 2009 από τον εκδοτικό οίκο Indira Publishing House, West Bloomfield, Michigan της Αμερικής. Και στα 28 χρόνια της πανεπιστημιακής του καριέρας έχει επιβλέψει
5 διδακτορικές, 20 μεταπτυχιακές και περισσότερες από 100 πτυχιακές εργασίες, οι οποίες έχουν περατωθεί ενώ είναι επιβλέπων σε άλλες 4 διδακτορικές και 4 μεταπτυχιακές διατριβές που είναι σε εξέλιξη. Είναι μέλος της Εταιρείας Συστηματικής και Εφαρμοσμένης Ακαρεολογίας του Λονδίνου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακαρεολόγων, της Δομολογικής Εταιρείας Ελλάδος Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας. Τον ακούμε με μεγάλη προσοχή. Πριν δώσουμε το λόγο σε αυτόν, να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας μέσω του chat γραπτός και στο τέλος, όποιος επιθυμεί, με την ένδειξη χεράκι, μπορεί να ζητήσει το λόγο για να απευθύνει το ερώτημά του. Κύριε Παπαδούλη, καλησπέρα και σας ακούμε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καταρχάς, θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Δεν σας κρύβω ότι αυτή η διάλεξη θα προτιμούσα να γίνει σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο, για να έχουμε όλο τον κόσμο μαζί μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί σας για δύο κυρίως λόγους. Επειδή κλιμάτισα Πρίτανης, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο εδράζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, την εκπαίδευση. Δεύτερον, την έρευνα. Και τρίτον, τη σύνδεση με την κοινωνία. Και εγώ σήμερα εκπληρώνω τον τρίτο πυλώνα, τη σύνδεση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με την κοινωνία, για την οποία αγωνίστηκα ως Πρίτανης με όλες μου τις δυνάμεις. Την τετραετία 2014-2018, όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι που με ξέρουν. Και έχω κι άλλο ένα λόγο για να είμαι χαρούμενος, διότι κατάγομαι από αγροτική οικογένεια, από μία άγονη περιοχή των Αγράφων, τη Λίμνη Πλαστήρα. Πριν ξεκινήσουμε την εισήγηση, θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγή. Η χώρα μας πέρασε και περνάει ακόμα μία οικονομική κρίση, η οποία, εάν θέλουμε να μην εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση, θα πρέπει να στηριχθούμε σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι ο πρωτογενής τομέας, η πρωτογενής παραγωγή που λέμε, σε συνδυασμό βέβαια με τον τουρισμό. Βέβαια, ο τουρισμός εμείς τον έχουμε συνδυάσει με ένα μήνα, δύο μήνες. Η χώρα μας μπορεί να αναπτύξει τουρισμό για 12 μήνες κατά την άποψή μου. Επίσης, δεν το λέω εγώ αυτό για τους δύο πυλώνες, και ο δεύτερος είναι βέβαια η ενέργεια. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά όταν ήμουν Πρίτανης από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ομπάμα, όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας πριν κάμποσα χρόνια. Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος, υπάρχει σήμερα πρόβλημα έλλειψη παραγωγής τροφίμων παγκοσμίως? Απαντώ, όχι. Σήμερα στον πλανήτη υπάρχουν 7,5 περίπου δισεκατομμύρια άνθρωποι. Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων σήμερα φτάνει και περισσεύει για να τους θρέψει. Αλλά τα 2/3 πεινάνε και το 1/3 κάνει δίαιτα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Τώρα το γιατί δεν θα το αναλύσουμε, γιατί σήμερα θα κάνουμε τομολογία. Πάντως παγκοσμίως αυτή την παγκόσμια παραγωγή το 1/3, αυτό που παράγεται, το καταναλώνουν τα έντομα, τα ακάρια και άλλοι ζωικοί εχθροί που θα αναπτύξουμε σήμερα. Πώς το καταναλώνουν? Αναπτύσσοντας κυρίως μεγάλους πληθυσμούς. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να μην αναπτύσσουν τόσο μεγάλους πληθυσμούς, να μην μας κάνουν ζημιές
που να είναι η ζημιά αυτή οικονομική. Δεν θέλουμε να εξαφανίσουμε εμείς κανένα έντομα, κανένα άκαρη, κανένα άλλο πληθυσμό. Θέλουμε να κατεβάσουμε τους πληθυσμούς που να μην μας κάνουν οικονομική ζημιά. Επίσης ήθελα τελειώνοντας να πω ότι με την παγκοσμιοποίηση σε κάθε χώρα μπαίνουν νέοι εχθροί και επίσης με κάποιους άλλους παράγοντες που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια υπάρχουν κάποιοι εχθροί που αναδύονται, ενώ στο παρελθόν πριν 10 χρόνια δεν υπήρχαν ως εχθροί, σήμερα με τους πληθυσμούς που αναπτύσσονται υπάρχουν εχθροί. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι αυτή η διάλεξη έχει βάση αυτά που διδάσκω στους φοιτητές και προσπάθησα να την απλοποιήσω όσο μπορούσα και αν υπάρξουν διευκρινήσεις, απορίες, θα τις λύσουμε στο τέλος της διάλεξης. Και θέλω να μείνει χρόνος για ερωτήσεις από αυτούς που συμμετέχουν. Βέβαια θα υπάρξουν κάποιες ομαδοποιημένες στο chat, αλλά εγώ θα ήθελα περισσότερες να είναι και διαζώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα σημαντικότερα επιζήμια έντομα και ακάρια καλλιεργειών στις Κυκλάδες. Σήμερα υπάρχουν στον πλανήτη γύρω στα 1,5 εκατομμύρια έντομα. Όποιος ακούει έντομο ή άκαρη ή οτιδήποτε άλλο αράχνη, νομίζει ότι όλα αυτά είναι επιζήμια. Σας πληροφορώ ότι από τα 1,5 εκατομμύριο είδη δεν υπάρχουν πάνω από 10.000 από αυτά που λέμε ότι μας κάνουν ζημιές. Εγώ δεν θα τα λέω εχθρούς, γιατί εχθρός είναι κάποιος που επιβουλεύεται να σου κάνει κάτι κακό. Αυτά δεν επιβουλεύονται μας. Να ζήσουν θέλουν και αυτά να φάνε. Μπαίνουν στο ίδιο τραπέζι με μας. Οπότε λοιπόν τα σημαντικότερα είναι παγκοσμίως γύρω στις 10.000. Έχω κάνει την ομιλία σε διάφορες θεματικές ενότητες όπως είχαμε συνεννοηθεί και θα ξεκινήσουμε με κάποια έντομα κυπευτικών. Θα ξεκινήσουμε με τα κυπευτικά. Ένα έντομο, το τούτα αμπσολούτα, το οποίο είχα την τιμή να κάνω μία διάλεξη στη Σαντορίνη για το ντοματάκι, είναι το έντομο της ντομάτας, το οποίο μας ήρθε από την Νότιο Αμερική, ξεκίνησε από την Ισπανία το 2006. Μας μπέρδεψε λίγο αυτό γιατί το θεωρήσαμε ότι ήταν ένα έντομο που είχαμε εδώ πέρα τη Φθορημαία, αλλά ξεχώριζε, το οποίο δεν το παρατηρήσαμε κι εμείς οι γεωπόνοι οι εντομολόγοι, από ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό που έχει. Βλέπετε εδώ στο κεφάλι πίσω η κάμπια που την ξέρετε όλοι, έχει αυτό το σχέδιο που μοιάζει με μουστάκια. Αυτό υπάρχει ένα έντομο, η φθορημαία της πατάτας που θα βγούμε παρακάτω, που δεν το έχει. Λοιπόν αυτό δεν το παρατηρήσαμε εμείς για περίπου ένα χρόνο και το μπερδεύαμε με τη φθορημαία της πατάτας. Και γι' αυτό αργήσαμε λοιπόν και χάσαμε χρόνο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το διακρίνει την προνήθη, τώρα την ξέρουν όλοι οι παραγωγοί όσοι ασχολούνται με την ντομάτα, γιατί είναι κύριο έντομο της ντομάτας και μπορούν να το διακρίνουν. Είναι ένα έντομο το οποίο, σας είπα, μας ήρθε από τη Λατινική Αμερική, είναι έντομο παγκοσμιοποίησης. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε εμείς την παγκοσμιοποίηση η χώρα μας.
η μικρή Ελλάδα. Η μικρή Ελλάδα όμως μπορεί να κάνει άλλα πράγματα που θα πούμε στη συνέχεια αν με ρωτήσετε. Αυτή είναι το σκουλίκι, η κάμπια, με αυτά τα χαρακτηριστικά, οπότε μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε. Τι ζημιές κάνει αυτό το έντομο? Λοιπόν, αυτό το έντομο μπαίνει μέσα στο φύλλο, στο μεσόφυλλο και κάνει αυτές τις στοές και λέγεται φυλλορίχτης. Φυλλορίχτης δεν σημαίνει από το φύλλο και ρίχνω, σημαίνει από το φύλλο και ορίσω. Ορίσω στο Α. Εκτός λοιπόν από τα φύλλα τα οποία ορίσει, μπορεί να προσβάλλει και τον καρπό. Όσοι ασχολούνται με την ντομάτα το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι μια μικρή παταλούδα που κάνει αυτή την κάμπια, η οποία δεν έχει περισσότερο μέγεθος από ένα εκατοστό. Να λοιπόν πιάνει διαφορά με τη φθορημαία που την είχαμε πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα. Η φθορημαία, η κάμπια είναι αυτή εδώ πέρα, αλλά δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που εμείς για ένα χρόνο οι εντομολόγοι, τι να κάνουμε, δείρτε μας, δεν παρατηρήσαμε αυτό το χαρακτηριστικό σχέδιο που μοιάζει με μουστάκια. Λοιπόν, για την αντιμετώπιση. Υπάρχουν ντομάτες οι οποίες φυτεύονται σε θερμοκήπια. Οι Κυκλάδες θερμοκήπια είναι τα πρώτα και είχα τη χαρά όταν έκανα το διδακτορικό μου να ασχοληθώ με τα θερμοκήπια στη Σύρο. Ήταν τα πρώτα που είχαν εγκατασταθεί στη χώρα μας. Τότε όταν έκανα το διδακτορικό μου έψαχνα να βρω κάποια χρήματα για να επιβιώσω και έκανα μία εβδομάδα σεμινάρια στη Σύρο. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν θερμοκήπια, ντομάτες θερμοκήπιου και ντομάτες πέτριες. Λοιπόν, υπάρχουν τα προληπτικά και καλλιεργητικά μέτρα. Αν μιλήσουμε για θερμοκήπια, θα πρέπει τα θερμοκήπια να είναι σύγχρονα, να υπάρχουν κουρτίνες, οι κουρτίνες σκίασης να είναι και εντομοστεγείς, να μην μπορεί το έντομο να μπει μέσα, διπλές πόρτες. Προληπτικά καλλιεργητικά είναι αυτά τα μέτρα. Μετά είναι η παρακολούθηση και η μαζική παγίδευση, βιολογική αντιμετώπιση και χημική αντιμετώπιση. Τα λέω ένα-ένα. Χρήση υγιών σπορωφύτων, απομάκρυση των υπομάτων της προηγούμενης καλλιέργειας. Τα λέω γρήγορα για να προλάβω να ακούσω ερωτήσεις. Προθάλαμος με διπλές πόρτες θερμοκηπίου για να μην μπαίνουν μέσα. Εντομοστεγή δίχτυα, αυτά που σας είπα, που θα είναι και κορτίνη σκίασης. Παρακολούθηση του πληθυσμού με παγίδες τύπου Δέλτα, με φερομόνη φύλου. Η φερομόνη φύλου, η φερομόνη τι είναι? Είναι μια ουσία που βγάζει το ένα φύλο, κυρίως το θηλυκό, για να έλκει το αρσενικό για σύζευξη. Και μετά είναι η μαζική παγίδευση που θα δούμε στη συνέχεια. Είναι η μαζική παγίδευση, μάλλον πρώτα να πούμε για τις φερομονικές παγίδες τύπου Δέλτα. Αυτές είναι για να δούμε εάν σε ένα θερμοκήπο έχουμε ή δεν έχουμε το συγκεκριμένο έντομο. Είναι μία παγίδα η οποία εδώ μέσα έχει μία κάψουλα, η οποία είναι μία φερομόνη, μία ουσία η οποία έλκει το αρσενικό. Εάν πιάνει λοιπόν αρσενικά, σημαίνει ότι έχουμε το έντομο αυτό. Γίνεται εβδομαδιαίος έλεγχος των παγίδων και των φυτών. Τώρα, η μαζική παγίδευση. Τι είναι η μαζική παγίδευση? Πολύ απλά είναι κάποιες λεκάνες οι οποίες έχουν ένα νερό μέσα που βάζουμε και ένα απορρυπαντικό για να μην για να έρχονται καλύτερα τα έντομα
Και εδώ πάνω βάζουμε και μια σανίδα, να την πω έτσι απλά, που έχει κανένα δυο φερομονικές παγίδες για να τραβιούνται, για να έλκονται τα έντομα, και εδώ μέσα πέφτουν και πνίγονται τα θηλυκά, τα άτομα του αντιθέτου φύλου, από τα οποία έλκονται από την φερομόνη φύλου. Υπάρχουν άλλες παγίδες φωτός και νερού. Έλκει το φως και πέφτουν μέσα εδώ, που θα βάλουμε νερό πάλι με λίγο απορρυπαντικό. Υπάρχουν πιο εξελιγμένες παγίδες φωτός και τυμπουλέντ με κόλλα. Και εδώ συλλαμβάνουμε πάλι πάρα πολλά έντομα. Βιολογική αντιμετώπιση βασίζεται σε κάποιους φυσικούς εχθρούς, παραζιτοειδή, παθογόνους μικροοργανισμούς και αρπακτικά. Δεν θα επιμείνω εδώ πέρα, αυτά υπάρχουν στη φύση. Το μόνο που θα πω είναι, αν θα κάνουμε ψεκασμούς είτε έξω είτε σε θερμοκήπια, θα χρησιμοποιήσουμε εντομοκτώνα τα οποία δεν σκοτώνουν παρασιτοειδή, παθογόνους μικρο, παρασιτοειδή και αρπακτικά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παθογόνους μικροοργανισμούς, και όταν μιλάω για παθογόνους μικροοργανισμούς, είναι το Bacillus thuringiensis, το συγκεκριμένο BT που λέμε, το οποίο σκοτώνει προνύμφες από πεταλούδες. Υπάρχουν και διάφορα παρασιτοειδή, αυτά μειώνουν τους πληθυσμούς, αυτά τα προστατεύουμε. Δεν μπορούν να ελέγξουν αποτελεσματικά τους πληθυσμούς του συγκεκριμένου εντόμου. Σας δείχνω μερικά από αυτά. Δεν θα επιμείνω εδώ πέρα, απλά επιμένω και πάλι. Αυτό είναι ένα είδος, το Bacillus thuringiensis, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη βιολογική γεωργία. Είναι ένα σκεύασμα το οποίο χρησιμοποιείται και σκοτώνει τις προνύμφες λεπιδοπτέρων το συγκεκριμένο, και υπάρχουν και άλλα που σκοτώνουν και προνύμφες κουνουπιών και κολεοπτέρων. Και ένα τελευταίο, τελευταία τεχνολογία, εδώ και αρκετά κάποια λίγα χρόνια έχει αναπτυχθεί, είναι αυτό που λένε παρεμπόδιση σύζευσης. Τι είναι η παρεμπόδιση σύζευσης? Έχουμε κάποια στοιχεία φερομόνης, τα οποία τα βάζουμε στο θερμοκήπιο σε πολλά σημεία, τα οποία εδώ μπορεί να έχουν αυτό το σχήμα, κάποια σειρματάκια, μπορεί να είναι κάποιες κάψουλες, τα βάζουμε σε πολλά σημεία, τα οποία προκαλούν σύγχυση στα αρσενικά. Είδες τι κάνει ο άνθρωπος, στερεί από τα αρσενικά δηλαδή του εντόμου, να μην μπορούν να βρουν τα θηλυκά, θα προκαλεί σύγχυση, δεν μπορούν να τα εντοπίσουν, οπότε δεν μπορούν να συζευτούν, οπότε μειώνεται ο πληθυσμός και έχουμε ελαχιστοποίηση της ζημιάς από το συγκεκριμένο έντομο. Και στη χημική αντιμετώπιση, εδώ σας έχω κάποιες δραστικές ουσίες, οι οποίες υπάρχουν ακόμα, και εδώ δεν θα σας ξαναγράψω δραστικές ουσίες. Θα μπορείτε να πείτε για οποιαδήποτε αντιμετώπιση εντόμου στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, minagrec.gr, θα βάζετε το έντομο και ποια ουσία είναι σήμερα σε κυκλοφορία, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν δραστικές ουσίες οι οποίες μπαίνουν και κάποιες οι οποίες αποσύρονται. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι επειδή αποκτούν ανθεκτικότητα τα έντομα, γιατί στη μάχη που κάνουμε εμείς με τα έντομα,
τις περισσότερες φορές κερδίζουν η Κίνα γιατί θέλουν να επιβιώσουν. Θα σας έλεγα ότι κάθε ένα ή δύο χρόνια θα πρέπει να αλλάζεται δραστική ουσία. Όχι εμπορικό όνομα, επιμένω. Όχι εμπορικό όνομα, δραστική ουσία. Για να αποφύγουμε ανθεκτικότητα. Πάμε σε κάποια άλλη ομάδα που προσβάλλουν εκπαιδευτικές καλλιέργειες, είναι οι αλευρώδεις. Οι αλευρώδεις είναι κάποια μικρά εντομάκια, περίπου ένα εκατοστό, και λέγονται αλευρώδεις γιατί άμα τους πιάσεις το χέρι, έχουν ένα επίχρησμα, βγάζουν σαν κάτι σαν αλεύρι. Λέγονται και άσπρες μύγες. Το πρώτο στάδιο είναι, εκτός από αυτό που πετάει το τελευταίο, είναι το μόνο κινητό και λέγεται έρπουσα νύμφη. Και είναι το πιο ευάλωτο και ευαίσθητο στους ψεγασμούς. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι σταθεροποιημένα πάνω στο φύλλο. Δεν θα επιμείνω στα διάφορα στάδια. Δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά είναι για τους φοιτητές μας. Αυτή είναι η αλευρώδης. Σας είπα ένα εκατοστό. Πολύ μικρά. Όταν λέμε εκατοστό, ξέρετε πώς είναι το ένα εκατοστό. Η ζημιά που κάνουν είναι άμεση, μυζούν φυτικούς χυμούς, και έμεση, γιατί βγάζουν μελίτωμα, το μέλαρο που λέγανε στο χωριό μου, και πάνω σε αυτό αναπτύσσεται ο μύκητας της καπνιάς και μαυρίζουν και τα φυτά. Είναι σημαντική εχθρή για τα φυτά και από τα σπουδαιότερα, από τους σημαντικότερους εχθρούς σε καλλιέργειες, κυρίως στα θερμοκήπια. Δεν σας ενδιαφέρει τα δύο είδη που υπάρχουν ή τα τρία εσάς. Αυτά είναι για τους φοιτητές. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι τα είδη αυτά μεταδίδουν και κάποιους ιούς στα φυτά της ντομάτας και επιδεινώνεται το πρόβλημα. Δεν είναι μονοφάγα, έχουν μεγάλο εύρος ξενιστών, προσβάλλουν ντομάτες, ό,τι κυκλοφορεί στο θερμοκήπιο, αποκυπευτικά, ακόμα και ανθοκομικά φυτά. Εδώ έχουμε μία πολύ ωραία αντιμετώπιση από βιολογική, από ένα παρασιτοειδές, το οποίο λέγεται Εγκάρσια Φορμόζα, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα μικρό, μια μικρή σφικούλα, να την πω έτσι, το οποίο μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για βιολογική αντιμετώπιση μόνο στο θερμοκήπιο. Βέβαια, αν χρησιμοποιήσουμε για ένα έντομο, όπως είναι η αλευρώδης, βιολογική αντιμετώπιση στα θερμοκήπια και έχουμε κάποια άλλα έντομα που μας ενοχλούν στο θερμοκήπιο εχθρούς, θα πρέπει και για εκείνα να χρησιμοποιήσουμε βιολογική αντιμετώπιση. Δεν θα κάνουμε ψεκασμό για τα άλλα και για το παρασιτοειδέ, για τους αλευρώδεις θα κάνουμε βιολογική αντιμετώπιση, γιατί θα σκοτώσουμε και το παρασιτοειδές. Στα θερμοκήπια και έξω, στα κυπευτικά, έχουμε και τις αφίδες ή τις μελίγκρες. Τις ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά εδώ πέρα, θα τα περάσω γρήγορα. Οι αφίδες είναι γνωστές. Τα προβλήματα που κάνουν είναι πάνε στην τρυφερή βλάστηση, κάνουν παραμόρφωση της ακραίας βλάστησης, καρουλιάζουν δηλαδή τα φύλλα
Και τα πιο σημαντικά είδη είναι το μίζους πέρσι και το άφησικο σύμπι. Ούτε αυτό σας νοιάζει. Και επίσης κάποια είδη τα οποία κάνουν ζημιά με το πρώτο σημαντικό που σας είπα, το τούτα, είναι και οι φιλορίχτες, οι λυριόμιζες. Εάν θα δείτε, θα σας πω κατευθείαν στα συμπτώματα, πάνε και αυτές και κάνουν στοές μέσα στα φύλλα, μπορείτε ένα έμπειρο μάτι, εδώ απευθύνουμε σε κάποιους έμπειρους παραγωγούς και στους γεωπόνους, οι στοές που κάνουν αφήνουν τα αποχωρήματά τους κατά μήκος όλης της στοάς, ενώ το τούτα τα αφήνει μόνο σε ένα σημείο. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικά σε διαφορετικές οικογένειες. Οι λυριόμιζες είναι δίπτερα, οι προνύμφες είναι ακέφαλες και άποδες, ενώ το τούτα αψολούτα είναι κάποιες. Αλλά οι ζημιές είναι παρόμοιες. Πάμε λίγο στους θρύπες. Εδώ είναι δύο θρύπες που πάνε στα θερμοκήπια, το φραγκινιέλα και το θρύπ στα μπάκι και έξω. Εδώ σας δείχνω λίγο για τους πιο ειδικούς τι διαφέρουν τα δύο είδη και πού βασιζόμαστε για να τα αναγνωρίσουμε. Δεν θα το σταματήσω εδώ. Στις κεραίες, το ένα έχει 8, το άλλο έχει 7, το φραγκινιέλα έχει 8, το άλλο έχει 7. Επίσης στις πτέρυγες, είναι πολυφάγα έντομα οι θρύπες, μπορεί να έχουν και 200 είδη κοιτάξτε νηστές. Στα θερμοκήπια προσβάλλουν και κυπευτικές καλλιέργειες και ανθοκομικές. Έχονται ξέων μυστικού τύπου στοματικά εξαρτήματα. Η αντιμετώπιση. Προληπτικά είναι αυτά που σας είπα και πριν, να μην μπουν μέσα με κουρτίνες σκίασης οι οποίες είναι και εντομοστεγείς. Η θερμοκρασία και αερισμός, να μην υπάρχει υψηλή υγρασία και να υπάρχει αερισμός. Καθαρισμός υπολοιμάτων καλλιέργειας. Σίγουρα αυτό που θα πω στο τέλος και το λέω και πάντα είναι υγιή φυτά φυτεμένα σε υγιές υπόστρωμα. Όποια φυτά και να είναι αυτά. Είτε τυπευτικά είτε ανθοκομικά. Και επίσης, αυτό που ξέχασα στα καλλιεργητικά μέτρα, πάντα θα γίνεται ζυζανιοκτονία αν υπάρχουν θερμοκήπια περιφερειακά του θερμοκηπίου. Γιατί είναι πηγή επικισμού για όλα τα έντομα. Επίσης, για τους θρύπες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για μαζική σύλληψη κίτρινες και μπλε παγίδες. Οι κίτρινες πιάνουν το θρύπ στα μπάκι και οι μπλε, στους μπλε έχει αδυναμία το φραγκινιέλα ο συντετάλης, ο άλλος θρύπας. Οπότε βάζουμε και από τις δύο γιατί πάντα έχουμε μεικτό πληθυσμό στα θερμοκήπια. Υπάρχουν και φυσικοί εχθροί, παρασιτοειδοί κτλ. Έντομα ελιάς. Από τα έντομα ελιάς μου ζητήσατε να σας πω μόνο για το δάκο. Λοιπόν, ο δάκος της ελιάς. Όσοι ασχολείστε με την ελιά, πιστεύω ότι το γνωρίζετε. Είναι μια μικρή μύγα. Μικρότερη από την οικιακή μύγα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε για αυτοί που κάνετε παγιδοθέτηση είναι το θηλυκό άτομο.
Το θηλυκό άτομο το γνωρίζετε από μία προεξοχή που έχει στο πίσω της κοιλιάς που λέγεται οοθέτης. Από εδώ γεννάει τα αυγά του. Από τα άλλα, της ίδιας οικογένειας που θα πούμε μετά για τη μύγα της Μεσογείου ξεχωρίζει γιατί ο δάκος έχει διαφανείς πτέρυγες τελείως, εκτός από ένα στίγμα που έχει εδώ στην άκρη της πτέρυγας και επίσης στο θώρακα έχει γραμμώσεις. Αν δούμε τη μορφολογία του. Λοιπόν, η προνύμφη του είναι ακέφαλη και άποδη, δεν έχει ούτε κεφάλι ούτε πόδια. Αυτό είναι το νήγμα που κάνει στον ελαιόκαρπο. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Είναι διαφανής τελείως η πτέρυγα και υπάρχει ένα στίγμα, αυτό που λέγεται πτερόστιγμα, στο άκρο της πτέρυγας, στο άπεξ για τους γεωπόνους της γενιάς μου. Και αυτός είναι ο οθέτης που φαίνεται πάρα πολύ ωραία στο θηλυκό άτομο. Το αρσενικό δεν έχει καθόλου οθέτη εδώ. Αυτό σας το λέω γιατί όσοι μετά που θα σας πω για τις παγίδες που θα βάλουμε, θα πρέπει να μετρήσουμε θηλυκά άτομα. Και μάλλον εδώ είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, γιατί εδώ έχω ένα αρσενικό, δεν το πρόσεξα εγώ, που δεν έχει οθέτη, βλέπετε, ενώ το θηλυκό έχει. Λοιπόν, ο δάκος, λοιπόν, το κύ εντός του καρπού της ελιάς και αφήνει μία την προνύμφη του, αφήνει το αυγό πρώτα και μετά εποάζεται το αυγό. Το αυγό εποάζεται και κολάπτεται η προνύμφη. Αυτές είναι οι διαφορές. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν η προνύμφη η οποία τρώει τη σάρκα της ελιάς. Τι προβλήματα έχουμε με την προσβολή αυτή. Η ελιά είναι ελαιοποιήσιμη, αυξάνεται η οξύτητα του λαδιού. Και το λάδι, κάποιος μου είπε, όταν έχουμε μεγάλη προσβολή, δεν κάνει για λάδι, κάνει για τα μηχανάκια. Φοιτητής μου το είπε, μου άρεσε η έκφραση. Η οξύτητα μου λέει, έφτασε φέτος 12 από έξτρα παρθένου. Λοιπόν, και για τις πρόσημες μαλακώνει η σάρκα, έστω και μία προνύφη να έχει μέσα, οπότε έχουμε υποβάθμιση της ποιότητας. Βέβαια, αναπτύσσονται και μύκητες, έχουμε σύψεις. Γίνεται η νύμφωση μέσα και στον καρπό της ελιάς ή πέφτει στο έδαφος και νυμφώνεται. Ο δάκος της ελιάς, όπως σας γράφω σε αυτή τη διαφάνεια, είναι ένα είδος μονοφάγο. Διαχυμάζει ως ακμαίο ή νύμφη ή και ως προνύμφη. Με λίγα λόγια, επειδή το ρώτησε προχθές σε κάποιο φοιτητή, όταν έχουμε διάφορες διαχυμάνσεις, είναι ένα είδος όπως και η μύγα της Μεσογείου, αυτό που λέμε ομοδύναμο. Δηλαδή, ειδικά στην λεκάνη της Μεσογείου,
σε κανένα στάδιο του βιολογικού του κύκλου δεν έχει διάβαυση. Είναι δραστήριο σχεδόν σε κάποια στάδια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γύρω στον Ιούνιο-Ιούλιο, τώρα τελευταία μπορεί και αρχές Ιουνίου, τέλος Μαΐου, αρχίζουν οι οτοκίες. Κατά κανόνα λέμε ότι εισάγει ένα αυγό σε ανακαρπό. Μπορεί να βρούμε και δύο. Τώρα, όσον αφορά τις γενναίες, εξαρτάται και από το γεωγραφικό πλάτος, από τις συνθήκες κτλ. Κτλ. Κατά μέσο όρο, λέμε ότι έχει 3 έως 5 γενναίες το έτος. Σε πειράματα μάλλον που έχουν γίνει σε εργαστήρια, κάθε θηλυκό, ένα θηλυκό μάλλον μπορεί να εναποθέσει περίπου 10-40 αυγά την ημέρα και από 200-500 αυγά κατά τη διάρκεια του βιολογικού του κύκλου. Αυτά είναι από κάποια στοιχεία από τη βιβλιογραφία. Στη φύση μπορεί να αναποθέσει 12 αυγά την ημέρα. Αυτά είναι κατά μέσο όρο, πάντα σας λέω, από τη βιβλιογραφία και περίπου 200 με 250 αυγά τη διάρκεια της βιολογικού του κύκλου, τη διάρκεια της ζωής του. Σε ιδανικές συνθήκες, ποιες είναι αυτές, περίπου 25 βαθμούς θερμοκρασία και γύρω στις 60 με 65 βαθμούς σχετική υγρασία, σε μια μέρα αναπτύσσεται πλήρως η προνύμφη, μάλλον ανακολλάπτεται σε μια μέρα και αναπτύσσεται πλήρως, αυτά που σας λέω, σε 8 μέρες και σε 37 ημέρες. Τώρα αυτά είναι συν πλήν, έτσι. Οι νύμφες, οι οποίες έχουν σχήμα πουπάριουμ, σαβαρελάκια, καθότι δίπτερο για τους γεωπόνους, αναπτύσσονται σε 9 μέρες έως 49 μέρες. Τώρα θα μου πείτε, είναι πώς το λένε αυτό, εύρος 9 έως 49. Είναι, γι' αυτό σας δίνουμε βιβλιογραφία. Τώρα, τα ενήλικα τρέφονται με μελιτώματα εντόμων όπως όλα σχεδόν τα δίκτερα, τα δίπτερα. Εκρής φρούτων κτλ. Κτλ. Τα ενήλικα που σας γράφω στο τέλος που εμφανίζονται το χειμώνα ζουν περισσότερο. Αυτό δεν είναι κάτι ανακάλυψη, είναι δεδομένο, δεν χρειάζεται πειραματισμό. Είναι σαν να σηκώσει μια πέτρα και να δεις ότι ανεβαίνει προς τα πάνω. Κάτω θα πέσει πέτρα. Μικρότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερος βιολογικός κύκλος. Σημαντικό είναι εδώ ότι σε θερμοκρασίες ψηλές, πάνω από 35 βαθμούς, σταματάει η δραστηριότητα του ενηλίκου του δάκου. Αυτό έχει σημασία γιατί σε πολύ ξηρά καλοκαίρια έχουμε μείωση του πληθυσμού και αυτό θα σημάνει ότι το επόμενο καλοκαίρι δεν θα έχουμε μεγάλες δακοπροσβολές που τις λέω. Επίσης και σε θερμοκρασίες ψηλότερες των 32 βαθμών και σχετική χαμηλή υγρασία έχουμε θνησιμότητα των αυγών. Με λίγα λόγια, ο δάκος
δεν θέλει ξηροθερμικές συνθήκες. Τώρα η δυνατότητα μετακίνησης μπορεί να μετακινήσει σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πετάει τόσο. Μετακινήθηκε με τα ρεύματα του αέρα, έτσι. Είναι αυτό που σας είπα τώρα τη ζημιά. Κάνει υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου γιατί αυξάνει οξύτητα. Μείωση της επιτραπέζιας ελιά, της αξίας της επιτραπέζιας ελιάς. Τώρα, χημική αντιμετώπιση. Υπάρχει η κατασταλτική η θεραπευτική μέθοδος, η οποία είναι η ψεκασμή καλύψεως, να τους πω έτσι. Και η δεύτερη προληπτική μέθοδος, η δολωματική ψεκασμή. Να πάμε στην κατασταλτική. Και η κατασταλτική κυρίως γίνεται, σημειώστε, σε επιτραπέζιες ποικιλίες. Για τις βρόσιμες. Τώρα τα συγκεκριμένα εντομοκτώνα δεν χρειάζεται να τα συγκρατήσετε, θα τα βρείτε, σας είπα, στο site του ΙΠΑΤ. Τώρα για την προληπτική, η οποία συνήθως εφαρμόζεται. Είναι δολωματική ψεκασμή. Ένα εντομοκτόνο εγκεκριμένο με ένα ελκυστικό με σκοπό την προσέλκυση κάποιων και την θανάτωση των ακμαίων που πριν προλάβουν να οτοκίσουν. Η διεξαγωγή αυτή των δολωματικών εποπτεύεται από τις διευθύνσεις της αγροτικής ανάπτυξης. Εγώ πριν πάω παρακάτω στην διαφάνεια θα σας πω το εξής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δακοκτονία στη χώρα είναι η γραφειοκρατία. Γιατί επειδή εποπτεύεται όντως από τις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης, της ΔΑΟΚ τώρα, παλιά ήταν διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης, και να σας πω ακόμα ότι ΔΑΟΚ δεν έχω μάθει τι σημαίνει, διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και ιατρικής νομίζω. Λοιπόν, τι γίνεται, επειδή αργούν να εγκριθούν τα εντομοκτώνα για το δάκο κτλ. Κτλ. Έχει περάσει ένα διάστημα. Και επειδή η πρώτη γενιά του δάκου, σας είπα, πια αρχίζει να βγαίνει γύρω στις αρχές Ιουνίου, ο πρώτος ψεκασμός αργεί αρκετά και φτάνει να γίνεται 1η Ιουλίου. Εάν χάσει τον πρώτο ψεκασμό του δάκου, έχει χάσει το παιχνίδι. Για να το πω έτσι απλά. Οπότε, εάν χάσεις τον πρώτο ψεκασμό, μετά δεν έχει καμία ουσία να κάνεις πρώτο ψεκασμό αρχές με μέσα Ιουλίου και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με την δακοκτονία στη χώρα μας. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα της δακοκτονίας στη χώρα μας είναι επειδή οι περισσότεροι ελαιώνες στη χώρα μας είναι σε επικλινή εδάφη. Υπάρχουν περιοχές που για να κάνεις δακοκτονία ή ακόμα και συλλογή ή κλάδεμα ή διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές στο δάκο πρέπει να έχεις κάνει σε ειδικές δυνάμεις του στρατού. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε ή άλλες μεθόδους αντιμετώπισης. Ήδη
Στο εργαστήριο γεωργικής νοολογίας και εντομολογίας έχουμε χρησιμοποιήσει και κάνουμε πειράματα με σμιαία. Τα σμιαία είναι τα drones. Για μένα θα έπρεπε όταν να είχαμε ζητήσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορες περιοχές να επιτρέπονται και όσο και να ακούγεται μη οικολογικό και αν θέλετε το συζητάμε να επιτρέπονται και αεροψεκασμοί όπως επιτρέπονται για τα κουνούπια. Γιατί πάρα πολύ έχει παίξει αυτό που λέμε κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Στο τέλος, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, θα χορταίνει ο λύκος και δεν θα υπάρχουν κτηνοτρόφοι για να εκτρέφουν πρόβατα. Συγχωρέστε με για την ένταση, αλλά εκεί θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Έλεος πια με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Εγώ πιστεύω ότι παίζονται μεγάλα συμφέροντα εκεί πέρα και με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Λοιπόν, τώρα για την παρακολούθηση του πληθυσμού, όσοι ασχολείστε με τις ελιές, χρησιμοποιείται και είναι και πιο έχουν παραμείνει ακόμα οι παγίδες τύπου McPhail με ελκυστικό υδατικό διάλειμμα, αυτό που ξέρετε, το θηλυκό αμόνιο 2%, η υδρολυμένη πρωτεΐνη με βόρακα και τοποθετούνται μία στα 1000 έως 2000 δέντρα κάθε 7 μέρες. Τις βλέπετε ποιες είναι. Και πάμε και ελέγχουμε εάν υπάρχουν θηλυκά άτομα. Και αν βρούμε, που δεν σας το είπα, από 5 έως 15, τότε δίνουμε εντολή στην δακοκτονία να πάει να κάνει τα, πώς το λένε, δολωματικούς ψεκασμούς. Και είναι αυτά τα κριτήρια που σας λέω εδώ πέρα. Ο πληθυσμός στις παγίδες, αναλογία φύλου. Επίσης, δεν φτάνει μόνο δηλαδή να μετρήσουμε τα άτομα που σας είπα 5 έως 15. Γι' αυτό σας είπα, μετράμε μόνο θηλυκά. Να ανοίγουμε και κάποια να δούμε αν υπάρχουν όριμες οθήκες. Κοιτάμε τους καρπούς αν είναι δεκτικά για νήγματα, αν είναι άγουρα τελείως. Δεν το συζητάμε. Βλέπουμε την ποικιλία, αν είναι αδρευόμενοι οι ελαιώνες και το ποσοστό καρποφορίας των δέντρων. Ξέρετε ότι οι ελιές είναι παρεαυτοφόρουν. Και καιρικές συνθήκες, σημαντικό. Δεν πρέπει να ψεκάζουμε. Εάν η θερμοκρασία είναι παραπάνω από 28 με 30 βαθμούς, η σχετική υγρασία και κυρίως τον άνεμο. Αυτό ισχύει για όλους τους ψεκασμούς. Θα σας το πω σε επόμενα. Η δολωματική ψεκασμή, τώρα δεν θέλω να σας το πω, ψεκάζεται ένα μικρό μέρος του κορμού του δέντρου με αυτά που σας είπα προηγουμένως. Και ο τελευταίος είναι ένα μήνα πριν τη συγκομιδή. Και βέβαια, για να έχουμε αυξημένο ποσοστό επιτυχίας, δεν θα ψεκάζει ένας παραγωγός, θα ψεκάσουμε σε πολύ μεγάλη έκταση. Σε έναν μεγάλο, ας πούμε, στον ελαιόνα της άμφισσας, για παράδειγμα. Μετά υπάρχει μαζική παγίδευση, εφαρμόζεται με τη χρήση παγίδων σε πυκνό δίκτυο.
Υπάρχουν τα προσελκυστικά χρώματα, στροφής, οσμής, φερομόνης και συνδυασμός των παραπάνω. Ποιες είναι οι παγίδες, αυτές που βλέπετε όλες εδώ πέρα. Κυκλοφορούν διάφορα στο εμπόριο. Είναι αποτελεσματικές σχεδόν όλα. Έβαλα όσες περισσότερες μπορούσα για να μην νομίζετε ότι κάνω διαφήμιση. Για τη βιολογική καταπολέμηση δεν θα σας πω τίποτα, γιατί αρχίζω και έχω άγχος με τον χρόνο. Να πάμε στα εσπεριδοειδή και να πάμε σε ένα ξάδερφο του δάκου, στη μύγα της Μεσογείου, την οποία μου τη ζητήσατε. Η μύγα της Μεσογείου είναι το κερατί της Καπιτάτα. Είναι ένα έντομο που δεν προσβάλλει τα εσπεριδοειδή μόνο, προσβάλλει ό,τι φρούτο υπάρχει. Ξεκινώντας από τα μούσμουλα που θα βγουν σε λίγο και φτάνει μέχρι τα βατόμουρα, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τι θα βγει αργότερα, θα βγουν ροδάκινα, βερίκοκα, μετά θα πάει στις κοντούλες, τα χλάδια εννοώ, μετά θα πάει στα εσπεριδοειδή, προσβάλλει, έχει ένα μεγάλο ευρύ φάσμα ξενιστών. Λοιπόν, τα έντομα των εσπεριδοειδών είναι πολλά, εγώ θα σας πω δύο. Θα σας πω για τη μύγα της Μεσογείου και για το πλανόκοκο σίτρι. Επειδή κάνοντας μια βόρτα σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων, δεν πήγα μόνο στη Σύρο που σας είπα προηγουμένως, έχω πάει αρκετά και σε ένα εξ αυτών κάνω και διακοπές κάθε χρόνο. Θα σας πω στο τέλος ποιο είναι. Λοιπόν, πάμε στη μύγα της Μεσογείου. Η μύγα της Μεσογείου μοιάζει με το δάκο, αλλά έχει διάφορα χρώματα αυτή, είναι διαφορετική. Δεν έχει τις τις γραμμές εδώ πέρα, έχει ένα σχέδιο στο θώρακο που μοιάζει με νεκροκεφαλή, μου είπε ένας φοιτητής. Ό,τι μου λένε οι φοιτητές, εγώ το αντιγράφω γιατί μου αρέσει. Και οι πτέρυγες δεν είναι διαφανείς, έχουν κάτι γραμμώσει. Κατά τα άλλα, μοιάζει πάρα πολύ. Εκτός ότι ο δάκος προσβάλλει μόνο την ελιά, ενώ αυτή έχει πολλές προτιμήσεις. Λοιπόν, το κερατί της Καπιτάτα ή μύγα της Μεσογείου. Είναι στην ίδια οικογένεια. Είναι πολυφάγος, σας είπα, έχει 250 είδη φυτά ξενιστές. Εσπεριδοειδία, χλάδια, μήλα, ροδάκινα, βερίκουκα, σίκα. Και συμπληρώνει 3 με 7 γενιές το έτος. Μην σας πω και περισσότερες. Διαχυμάζει σαν προνήφιους καρπούς. Και αυτή είναι ομοδύναμο έντομο, δεν έχει διάπαυση. Και αυτό το θηλυκό έχει οθέτη όπως και το του δάκου. Νίγμα κάνει και αυτό. Λοιπόν, το μόνο νίγμα που διαφέρει από όλα αυτά είναι στα grapefruits, γιατί στο νίγμα βγάζει από μέσα και ένα υγρό το οποίο μετά στερεοποιείται και είναι σαν ρετσίνι, δηλαδή σαν δάκρυ στερεοποιημένο. Στα υπόλοιπα, στο νίγμα που κάνει, να το θηλυκό και να εδώ, που, τι ωραία που φαίνεται ο θέτης, έτσι. Γι' αυτό είναι θηλυκό. Λοιπόν, εκεί στο νίγμα, όταν είναι πράσινο ακόμα το φρούτο, στο σημείο του νίγματος, γύρω-γύρω, κιτρινίζει. Και εκεί ξέρουμε ότι έχει κάνει μια οθεσία η μύγα της Μεσογείου.
Η προνύμφη. Α, εδώ έχουμε διαφορές όμως από το δάκο. Μία μήγα της Μεσογείου σε ένα πορτοκάλι ή σε ένα grapefruit ή οποιοδήποτε άλλο εσπεριδοειδές δεν θα ρίξει ένα αυγό μέσα σε ένα φρούτο, θα ρίξει πολύ περισσότερα. Ή αν με ρωτήσει κανένας γιατί, το καταλαβαίνετε. Γιατί μπορεί ένα φρούτο, επειδή είναι μεγάλο, να θρέψει περισσότερα άτομα. Και βλέπετε εδώ πέρα πολλά σκουλίκια μέσα. Αυτή είναι η νύμφη, σαν βαρελάκι, και εδώ είναι το νύγμα. Αχλάδια, τα οποία σαπίζουν μετά, ροδάκινα. Όσον αφορά την αντιμετώπιση, παρακολούθησε και εδώ με παγίδες για την αποφυγή άσπρων ψεκασμών. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχουν συλλήψεις. Πρέπει πρώτα να δούμε, υπάρχει ο εχθρός. Για τους άντρες, λέω εγώ και στα παιδιά εδώ, στους φοιτητές, το πρώτο που κάνουμε είναι, όταν κάνουμε βολή, αναγνώριση στόχου. Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει και με χρωματικές κίτρινες παγίδες τύπου McPhail με ελκυστικό, όπως και στο δάκο ακριβώς, δεν θα πω περισσότερα. Η ίδια χρησιμοποιούμε και εδώ υγρά, όπως και στο δάκο. Τώρα, και εδώ πάλι έχουμε είτε ψεκασμούς καλύψεως, είτε δολωματικούς. Γι' αυτό την άφησα δεύτερη, για να σας συγκρίνω με τον δάκο. Επίσης, μαζική παγίδευση με διάφορους τρόπους, με παγίδες τύπου McPhail, με παγίδες που σας έδειξε προηγουμένως και για το δάκο. Και πάμε και σε ένα δεύτερο, τον ψευδόκοκο των εσπεριδοειδών. Εδώ είναι μία ψώρα, ένα κοκοειδές, το οποίο μας απασχόλησε τα τελευταία χρόνια γιατί έχει αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές ξηροθερμικές. Είναι πολύ εύκολο να το αναγνωρίσετε, γιατί γύρω από το σώμα το έχει αυτές τις προεξοχές, τις κυρώδεις προεξοχές αυτές, και συνήθως προσβάλλει τους καρπούς στα σημεία που ενώνονται. Και αυτό είναι ένα πολυφάγο, έχει 3-4 γενιές το έτος και σας είπα προσβάλλει στα σημεία που ενώνονται πολλοί καρποί. Αυτά είναι τα εντομάκια. Το σημαντικό σε αυτό είναι, θέλω να το τονίσω, ότι έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα σε πάρα πολλά εντομοκτώνα και είναι δύσκολο στην αντιμετώπιση. Επίσης, εκτός από τις άμεσες που βλέπετε αυτή την κατάσταση, βγάζει και πολύ μελίτωμα και μαυρίζουν και τα φύλλα. Βλέπετε πως μπορεί να γίνουν κάποια εδώ πορτοκάλια σε ένα δέντρο. Καλλιεργητικά μέτρα που εφαρμόζουμε είναι καλό κλάδεμα για να αερίζεται το δέντρο. Στη βιολογική αντιμετώπιση υπάρχουν κάποια αρπακτικά και παρασιτοειδή. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα δεν θα επιμείνω. Και όσον αφορά στη χημική, σας γράφω κάποια εδώ πέρα τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο. Εκείνο που θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι με ό,τι και να ψεκάζετε που θα το βρείτε πάλι στα σύμπα που, όταν
εκολαφτεί το 60% των ερμουσών προνυφών. Και αυτό επειδή είναι κοκοειδές, μετά το αυγό βγαίνουν οι έρπουσες, το πρώτο στάδιο που είναι το πιο ευαίσθητο, και μετά σταθεροποιείται για να μυζήσει τους χυμούς. Δηλαδή, ψεκάζουμε στο πρώτο στάδιο μετά το αυγό. Αυτό, κατά κανόνα, συμπίπτει Μάιο με Ιούλιο, κάπου εδώ δηλαδή. Με δύο ψεκασμούς μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου έχουμε καλά αποτελέσματα. Με τι σκεύασμα, δεν χρειάζεται να κρατήσετε τίποτα. Θα μπείτε στο site και αν βάλετε ψευδόκοκκος σπεριδοειδή, θα βρείτε. Έχω λίγο χρόνο ακόμα, να πάμε και στο αμπέλι. Επειδή μου ζητήσανε για φιλοξήρα, επειδή ο συνάδελφος, ο κύριος Παπλωματάς, που ήταν πριν μια εβδομάδα, μου είπε ότι μπερδέψαν τη φιλοξήρα με την κορυφοξήρα. Η κορυφοξήρα δεν είναι έντομο. Νομίζω είναι Μίκητας, κύριε Παπλωματά, αν με ακούτε. Και αν δεν τον περνάω, κόψτε με. Η φιλοξήρα είναι έντομο. Λοιπόν, τι γίνεται με τη φιλοξήρα? Η φιλοξήρα, ξέρετε, είναι ένα έντομο το οποίο μας ήρθε από την Αμερική. Τώρα να μην κάνω και κανένα πικρόχολο σχόλιο ότι όλα τα κακά που εκεί έρχονται. Λοιπόν, η φιλοξήρα της αμπέλου, θα μιλήσω μόνο για τις Κυκλάδες τώρα, αντιμετωπίστηκε, καταρχάς, η φιλοξήρα της αμπέλου έχει τη φιλόβιο γενεά και τη ριζόβιο. Η φιλόβιος προσβάλλει τα φύλλα της αμερικανικής αμπέλου και τις ρίζες της ευρωπαϊκής, του βίτης βινίφερα. Λοιπόν, το πρόβλημα στην Ευρώπη το λύσαμε χρησιμοποιώντας αμερικανικά υποκείμενα διάφορα. Τώρα, τι γίνεται? Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας οι οποίες ακόμα είναι ελεύθερης φιλοξήρας. Δεν έχει πάει φιλοξήρα. Και εκεί υπάρχουν ακόμα αυτόριζα μπελώνες. Δεν έχει πάει. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τώρα, βάσει της νομοθεσίας από την οποία πληροφορήθηκα από το εργαστήριο αμπελουργίας, από την κυρία Μπινιάρη, η οποία πρέπει να σας το είπε. Το μόνο νησί το οποίο μπορεί να φυτέψει αυτόριζα αμπέλια είναι η Σαντορίνη. Όλα τα άλλα, εάν έχουν πρόβλημα και κάνουν αναμπέλωση, θα πρέπει να φυτέψουν εμβολιασμένα. Αυτό ξέρω εγώ. Πάνω λοιπόν στο θέμα της φιλοξήρας, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Βέβαια, υπάρχουν και στην υπηρετική Ελλάδα ακόμα περιοχές οι οποίες δεν έχουν ακόμα, δεν έχει πάει ακόμα η φιλοξήρα. Το μόνο όμως που έχω να σας πω επίσης είναι το εξής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάζω στη βιβλιογραφία και εγώ, ότι και σε αμερικανικά υποκείμενα αρχίζουμε και παρατηρούμε μεγαλύτερη ευαισθησία όσον αφορά την προσβολή από τη φιλοξήρα.
δεν είναι ανθεκτικά τα υποκείμενα και τα αμερικανικά στη φιλοξήρα. Είναι ανεκτικά είναι. Τα υπόλοιπα σε οποιαδήποτε ερώτηση χρειαστεί στην τέτοια. Δύο λόγια λοιπόν να σας πω για τη φιλοξήρα. Ένα πολυμορφικό είδος. Οι κύριοι εξυγνιστές είναι τα αμερικανικά είδη. Υπάρχουν πέντε μορφές ατόμων. Είναι η γηκυδόμια, η φιλόβια, η ριζόβια, η φιλογόνα, αρσενικά και θηλυκά. Και δευτερεύουν ξενιστής είναι η ευρωπαϊκή άμπελος, η οποία έχει τη ριζόβια μόνο μορφή. Πώς εξαπλώνεται, με άτομα που μετακινούνται μες στο έδαφος, με άτομα που μετακινούνται στην επιφάνεια του εδάφους, με μοσχέματα, με μολυσμένο χώμα, πασάρους, μολυσμένα εργαλεία, υλικά συσκευασία. Με λίγα λόγια, από τη μία περιοχή στην άλλη, στην χώρα μας, αναπόφευκτο ήταν, εμείς τη μεταφέραμε. Και αντιμετώπιση, σας είπα, είναι με ανθεκτικά υποκείμενα. Τώρα, το πιο σημαντικό είδος εντόμου που προσβάλλει το αμπέλι είναι η ευδεμίδα, το λομπέζι από τράνα, η ευδεμίδα της αμπέλου, η σκουλή και των, αμπέλι, των σταφυλιών. Όσοι ασχολείστε λοιπόν με σταφύλια, αυτό το πρόβλημα θα το έχετε. Είναι μία πεταλούδα η οποία προσβάλλει το αμπέλι με την κάμπια. Οι πεταλούδες δεν κάνουν καμία ζημιά. Είναι να τις βλέπουμε ωραίες. Αυτή η κάμπια εδώ, αυτό το σκουλίκι προσβάλλει. Το χειμώνα το περνάει σαν ένα στάδιο, σαν μια νύμφη σε λεφτό βίκιο. Τρεις γενιές το έτος. Οι πεταλούδες που τις διακυμάζουν γενιάς εμφανίζονται τον Απρίλιο και τον Μάιο. Γεννάνε στα κλειστά άνθη τσαμπέλου. Και η πρώτη γενιά είναι ανθοφάγος, τρώει τα άνθη. Η δεύτερη γενιά τον Ιούλιο και τον Ιούλιο και η τρίτη γενιά είναι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Τι συμπτώματα και τι ζημιές κάνει. Η πρώτη γενιά που είναι ανθοφάγος τρώει τα άνθη. Εκεί δεν μας κάνει και μεγάλη ζημιά βέβαια. Άμα έχουμε πολλά άνθη δεν μας πειράζει. Αλλά τι μας πειράζει, άμα φάει πολλά άνθη αυξάνει και ο πληθυσμός της. Οπότε η δεύτερη που θα ακολουθήσει θα έχει πολλές πεταλούδες και θα έχουμε μεγάλο πληθυσμό. Αντιμετώπιση. Είναι η χημική, κυρίως στην πρώτη γενιά, χρησιμοποιούμε, που είναι και πιο φιλικό προς το περιβάλλον, το βάκυλο, βάκυλο του Ρυγκιένσης, χτυπάει, είπαμε, τις πεταλούδες, ειδικά στην ανθόβιο που είναι και τρέφονται με τα άνθη, έχει καλά αποτελέσματα. Η τρίτη είναι η μέθοδος της σύγχυσης, αυτή που σας είπα. Τι κάνουμε, βάζουμε πάρα πολύ φερομόνη, αυτή την ουσία που έλκει τα αρσενικά, τα μπερδεύουμε εκεί πέρα, δεν μπορούν να βρουν τα θηλυκά, αρχίζουν και πετάνε μέσα στον αμπελώνα και συγχύζονται, δεν μπορούν να τα βρουν για να συζευθούν και για να γεννήσουν. Αυτή, επαναλαμβάνω, η μέθοδος της σύγχυσης δεν πρέπει να γίνει σε έναν αμπελώνα, αλλά θα πρέπει να γίνει σε μία μεγάλη περιοχή που έχει αμπέλια, όσο το δυνατόν, στην Εμαία, ας πούμε. Μπορεί να γίνει σε όλη την Εμαία. Τότε θα έχει μεγάλα αποτελέσματα. Και για να τελειώσουμε, μάλλον θα τελειώσουμε τώρα, να πάμε στα έντομα πατάτας, γιατί μου τα ζητήσετε γι' αυτά. Μάλλον δεν θα τελειώσουμε, γιατί έχω να σας πω και για ακάρεα. Στην πατάτα υπάρχει αυτό το ωραίο έντομο, ο δορυφόρος της πατάτας, που έχει και ωραία χρώματα. Δεν ξέρω πώς είναι αναγέννηση καρδίτσας, και μην μου πείτε ΑΕΚ,
γιατί εγώ είμαι αναγέννης Καρδίτσας, είναι ένα κολαιόπτερο το οποίο είναι ολιγοφάγο, προσβάλλει την πατάτα και λιγότερο τη μελιτζάνα. Λεπτινοτάσα δεσέμλινεάτα. Στα ιταλικά δεσέμλινεάτα λέγεται ο δεκάριγος. Έχει δεκαρίγες. Εναλλασσόμενες, κίτρινες και μαύρες. Άντε για τους αεκτζίδες. Αυτές είναι οι προνύμφες. Είναι το σημαντικότερο είδος που προσβάλλει την πατάτα. Και αυτό μας ήρθε εξ Αμερικής. Βέβαια και η πατάτα που εκεί ήρθε. Τι να κάνουμε. Έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι το σημαντικότερο είδος πατάτας και είναι και ένα είδος το οποίο έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα σε 50 δραστικές ουσίες. Είναι και πολύ ανθεκτικό σε πάρα πολλά εντομοκτώνα. Έχει τρεις γενιές το έτος. Την άνοιξη βγαίνουν τα ακμαία τα οποία διαχυμάζουν, τρέφονται με το φύλωμα, γεννάνε αυγά κατά ομάδες όπως βλέπετε εδώ πέρα. Νυμφώνονται, η δεύτερη γενιά βγαίνει και μετά η τρίτη και τα ακμαία της τρίτης γενιάς διαχυμάζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικός εχθρός γιατί καθαρίζει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, όλο το υπέργειο τμήμα του φυτού. Δεν αφήνει φύλο για φύλο, αφήνει μόνο τους βλαστούς. Για την αντιμετώπιση θα είναι καλό η καταστροφή των ζυζανίων κυρίως της αγριοντοματιάς, γιατί παρέχει τροφή για το έντομο πριν βγει η πατάτα, αλλά η χημική καταπολέμηση είναι αυτή που θα μας κάνει, θα δώσει αποτελέσματα και κυρίως ψεκάζουμε με βάκυλο. Εδώ σας δείχνω πως δράω ο βάκυλος, αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Και εκτός από το βάκυλο υπάρχουν και εντομοκτώνα επαφής και στομάχου, τα οποία θα βρείτε, εδώ σας βάζω μερικά, κυρίως είναι πυρεθρινοειδή ή πυρεθροειδή. Εάν έχετε προσβολή, θα μπορείτε να ψεκάσετε με αυτά τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Και πάμε στη φθορυμαία, λοιπόν, που μας μπέρδεψε με το τούτα αμψολούτα. Προσβάλλει και αυτό την πατάτα κυρίως. Και αυτό είναι ένα μικρό λεπιδόπτερο, είναι ένα φιλορύχτης όπως και το προηγούμενο. Την άνοιξη βγαίνει λοιπόν και κάνει στα φύλλα χωρίσει στο ΕΣ. Και επειδή μας μπέρδεψε, αλλά αυτό τι μας κάνει, με αυτό μπορεί να προστατευτούμε στη πατάτα εάν κάνουμε τις εξής. Εδώ πάλι σας δείχνω τη φθορυμαία, η οποία εδώ δεν έχει μουστάκια, αλλά το τούτα έχει, έτσι για να το εμπεδώσουμε καλά. Στην αντιμετώπιση. Παρακολούθηση πληθυσμού με φερομονικές παγίδες πάλι. Εδώ σας δείχνω και διάφορα σκευάσματα φερομονικών παγίδων. Και υπάρχουν και, ξέχασα για τις γεωργικές προειδοποιήσεις που υπάρχουν για πάρα πολλά. Αυτές είναι παγίδες τύπου Δέλτα που βλέπετε εδώ πέρα που έχουν πιάσει τη φθορυμαία. Πεταλούδα είναι και αυτή. Η εγκατάσταση γίνεται με τη σπορά στο κέντρο του αγρού και ολοκληρώνεται στο τέλος της συγκομιδίας. Στο χωράφι δεν έχουμε μεγάλες προσβολές, αρκεί
να μην έχουμε αυτό το, το θέαμα. Να μην έχουμε σκισίματα, γιατί πάνε και γεννάνε πάνω στους κονδύλους. Και αν δεν έχουμε δηλαδή ρογμές στο έδαφος, δηλαδή αν ποτίζουμε και κλείνουν ρογμές, δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να γίνονται αδρεύσεις μέχρι και 4-5 μέρες πριν τη συγκομιδή. Το πρόβλημα που έχουμε, εντάξει, στον αγρό τώρα μπορεί να κάνουμε κάποιο ψεκασμό αν έχουμε συλλήψεις πολλές, με κάποια περιθρίνη, όλα αυτά που σας λέω, η Δέλτα είναι το disease, και τα λοιπά, ή κάποια βιολογικά σκευάσματα με το βάκυλο. Το πρόβλημα είναι με το στην αποθήκη. Και εδώ πρέπει να λάβουν κάποια προληπτικά μέτρα. Αυτά που σας γράφω, δεν αφήνονται σε σωρούς σε κυβότια, στο ύπαιθρο, γιατί ο τοκί, να αποθηκεύονται μόνο οι υγιείς κόνδυλοι, δηλαδή να γίνεται διαλογή και η τοποθέτηση κάποιου λεπτού πλέγματος στην αποθήκη για να μην μπορούν να μπουν μέσα. Και αντιμετώπιση αποθήκες. Τώρα μιλάμε στις αποθήκες, όχι στο σπίτι που έχουμε δυο τσουβάλια πατάτες. Μιλάμε σε αποθήκες που είναι πατάτες για εμπόριο. Γι' αυτό μιλάμε. Ψεκάζονται τύχη, τράπεζα με εγκεκριμένα εντομοκτώνα πάντα. Όταν μιλάμε τώρα οργάνωφοσφορικά και πυριμηφός μεθύλ, ξεχάστε το, έφυγε. Ξέχασα να το βγάλω εγώ. Και το σημαντικότερο είναι όταν έχουμε μεγάλες ποσότητες, με συγχωρείτε, γίνεται χρήση καπνιστικών εντομοκτώνων όπως είναι η υποσφήνη. Και εδώ φωνάζω και το λέω, τηρώντας το αυστηρό πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει η νομοθεσία. Και φωσφήνη δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο οποιοσδήποτε χρήστης. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσει κάποιος ο οποίος έχει άδεια για να χρησιμοποιεί υποκαπνιστικά εντομοκτώνα. Γιατί είναι ένα αέριο ισχυρής τοξικότητας. Λοιπόν, επειδή ξεχάσαμε τα ακάραια, είπα μόνο για έντομα μέχρι στιγμής. Τα ακάραια, για όσους δεν τα ξέρουν, είναι μικρά αραχνοειδή χωρίς φτερά, έχουν 8 πόδια, δεν είναι όλα φυτοφάγα, πολύ λίγα είναι φυτοφάγα και ανήκουν σε αυτές τις οικογένειες που σας είπα. Είναι οι τετράνυχοι, οι ψευδοτετράνυχοι, τα ταρσονεμίδια, τα αεριοφύιντα και τα ακαρίντε. Δεν θα σας τα πω όλα, θα σας πω 2-3 είδη. Το σημαντικότερο είναι το τετράνυχος ούρτικε, ο κοινός τετράνυχος. Είναι, καταρχάς είναι πολύ μικρά, είναι μισό χιλιοστό, ίσα που φαίνονται με το μάτι. Αυτό λέγεται και δίστικτος τετράνυχος, δίστικτος με 2 στίγματα. Όλοι οι φοιτητές μου το γράφουν δίστιχο, δεν είναι δυστυχισμένος. Έχει αυτά τα 2 στίγματα. Είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός των κυπευτικών και ανθοκομικών φυτών στα θερμοκήπια. Λοιπόν, ο δίστικτος ιστοπλόκος, γιατί κάνει και ιστό, είναι ένα πολυφάγο είδος, προσβάλλει σχεδόν τα πάντα και μέσα στο θερμοκήπιο και έξω. Δέντρα, θάμνους, ετήσια φυτά, πολυετή. Έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα σε πάρα πολλά εντομοκτώνα.
Αυτά είναι τα σφαιρικά, είναι τα αυγά του. Είναι πολύ γόνιμο, γεννάει 70 αυγά και μπορεί να έχει 30 γενναίες το έτος. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Κάθε 10-15 μέρες έχει γενναία. Έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα σε πάρα πολλά εντομοκτώνα. Επίσης, εντάξει, εδώ σας δείχνω, και αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα για όλα τα είδη εντόμων και ακάρεων, ότι η θερμοκρασία παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη και στο βιολογικό του κύκλο. Βλέπετε, σε θερμοκρασία 15 βαθμών έχει ένα βιολογικό κύκλο 36 μέρες. Στους 20 βαθμούς έχει 16 και στους 25 έχει 7, μία εβδομάδα. Αυτό κρατήστε το. Αυτό ισχύει για τα περισσότερα είδη εντόμων και ακάρεων. Τώρα στην αντιμετώπιση δεν θα σας πω πολλά πράγματα, έχει αρπακτικά και διάφορα. Θα σας πω ότι αν έχετε μεγάλο πρόβλημα στα θερμοκήπια σας, υπάρχουν διάφορα εντομοκτώνα με ακαρεοκτώνο δράση και ακαρεοκτώνα τα οποία θα βρείτε σε αυτό το site που σας είπα. Επίσης, ένα ακόμα θα σας πω, το οποίο ήρθε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, όπως έχουν έρθει και πολλά άλλα με την ανταλλαγή προϊόντων λόγω παγκοσμιοποίησης, είναι το πολυφάγο Dorsonemus latus, το οποίο αργήσαμε να καταλάβουμε τι είναι. Στην αρχή νομίζαμε από τα συμπτώματα που έχει ότι είναι ίωση, προσβάλλει πάρα πολλά και αυτό φυτά. Πρωτοβρέθηκε στην Ιερά Πέτρα σε καλλιέργεια πιπεριάς. Είναι πολύ μικρό. Όπως βλέπετε έχει 150 μικρά μέγεθος, δηλαδή σχεδόν αόρατο με το μάτι. Τα χαρακτηριστικά είναι τα αυγά του, τα οποία δεν έχουν λία επιφάνεια, έχουν αυτά τα επάρματα, τα εξογκώματα. Και άμα δείτε αυτό το πράγμα, είναι πολυφαγοτορσονέμους λάτους και έχει πάρα πολλούς ξενιστές και έχει πεφτικά και ανθοκομικά φυτά. Εδώ βλέπετε τα αυγά του σε ένα μικροσκόπιο σκάνινγκ, σάρωσης. Βλέπετε, μπορεί να συμπληρώσει γενιά σε 3-5 μέρες το καλοκαίρι και σε μια εβδομάδα το χειμώνα. Φανταστείτε λοιπόν, αυτή επειδή προσβάλλει ακραία βλάστηση με ριστώματα και 2-3 άτομα να είναι στο μερίστομα, μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά και να δημιουργήσει τι? Αυτά τα συμπτώματα. Παραμόρφωση ακραίας βλάστησης, αν είναι φυλοφόροι οι οφθαλμοί, ή να κάνει παραμόρφωση σε καρπούς, αν είναι ανθοφόροι. Παρόμοιο είναι αυτό εδώ, το οποίο μπορεί να κάνει παραμόρφωση σε διάφορα άνθη. Εδώ βλέπετε ένα κυκλάμινο καλό και με την προσβολή που έχει κάνει αυτό το άκαρι, που είναι ο ίδιο με το προηγούμενο, να κάνει αυτή την παραμόρφωση σε αυτά τα άνθη. Θα σταματήσω εδώ γιατί θέλω ερωτήσεις. Ωραία. Α, για μόνο για αυτά και για τα περισσότερα. Το βασικό, το είπα στην αρχή, για ειδικά σε θερμοκήπια, το πρώτο που πρέπει να κοιτάμε είναι το υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό, κυρίως στα θερμοκήπια, είτε είναι κυπευτικά είτε ανθοκομικά φυτά.
το οποίο να είναι φυτεμένο σε υγιές υπόστρωμα και το υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας, να το κάνουμε απολίμανση με εμβάφτιση των φυτών σε διάλειμμα ακαριοκτόνο ή εντομοκτόνο σε νερό θερμοκρασίας 43,5 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά ή σε ατμό πάλι στην ίδια θερμοκρασία για μία ώρα. Γιατί λέω 43,5 βαθμούς. Είμαστε αυστηροί εκεί πέρα, διότι εκεί σκοτώνονται οι ζωικοί οργανισμοί και δεν σκοτώνονται οι φυτικοί. Και οι φυτικοί δεν σκοτώνονται. Θα το κάνω ερώτηση εγώ μετά και να δω γιατί κάποιος να μου απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμίσουμε τη διαδικασία των ερωτήσεων. Μπορείτε να σηκώσετε με την ένδειξη χεράκι ουσιαστικά και να βλάβετε το λόγο. Θα σας δώσουμε εμείς το λόγο μόλις δούμε ότι έχετε πατήσει την ένδειξη χεράκι και θα προχωρήσουμε. Και όσο αφορά το ψεκασμό με ζεόλιθο, είναι ανθεκτικός ο δάκος? Όχι προς το παρόν. Και σε σχέση με την προνύφη του σκαθαριού που υπάρχει στα περισσότερα κομπόστ, κοπριές κάνουν κακό στις ρίζες λαχανικών, των θάμνων και των δέντρων. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητή. Στις γλάστρες μιλάμε για τα αυτές τις σκεκαμένες τις σκαραμπεΐντε. Βεβαίως κάνουν. Το πιο πιθανό να είναι ένας βρούχος, αλλά εάν δεν σας κάνει κόπο, μπορείτε να μας στείλετε ένα δείγμα στο εργαστήριο. Ναι. Θέλετε να μου στείλετε, επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει ακόμα, είναι στο στάδιο παραγωγής. Ναι, να όταν... κάποια φωτογραφία ή εάν καταφέρω και πιάσω κάποιο, ναι, να σας το προωθήσω. Γιατί το ίδιο ακριβώς μου είχε φέρει και η κυρία Μπεμπέλη από δικό της Μπιζέλη και από ειδικά νομίζω από Κυκλάδες και βρήκαμε ακριβώς το είδος. Ωραία. Οπότε θα επικοινωνήσουμε εμείς να έχουμε άμεσα τη φωτογραφία και αν χρειαστεί να στείλει και το δείγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και ό,τι άλλο θέλετε στη διάθεσή σας, ειδικά μη διστάσει οποιοδήποτε μας ακούει να μας στείλει δείγμα εάν έχει προσβολή, τι πρέπει να κάνει το Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Τομολογίας. Είναι ανοιχτό σε αυτά. Ήδη στην αρχή είπα ότι ο τρίτος πυλώνας ενός πανεπιστημίου είναι η σύνδεση με την κοινωνία. Και εκεί στοχεύει. Μία ερώτηση σχετικά με τον δορυφόρο της πατάτας. Είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του σε γενικές γραμμές, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια ανθεκτικότητα. Είναι μία ερώτηση. Θα κοιτάξει, θα δούμε το ιστορικό και θα γίνει ψεκασμός με κάποιο εντομοκτόνο το οποίο δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Και κάθε ένα-δύο καλλιεργητικές περιόδους θα χρησιμοποιείται άλλη δραστική ουσία, επαναλαμβάνω, όχι άλλο σκεύασμα, γιατί υπάρχουν σκευάσματα τα οποία έχουν την ίδια δραστική. Το επαναλαμβάνω αυτό, σημειώστε το. Δηλαδή μπορεί ένα σκεύασμα να κυκλοφορεί, μάλλον μία δραστική ουσία να κυκλοφορεί με πέντε ονόματα και να είναι η ίδια δραστική. Αυτό θέλω να πείτε, ότι να δει με τι έχει ψεκάσει, ξέρω εγώ, πέρυσι, πρόπερσι και να αλλάξει δραστική ουσία. Για την ελαιοκαλλιέργεια είναι πολύ σημαντικές και καταστροφικές τα τελευταία χρόνια προσβολές από το ξυλοφάγο έντομο, ζωζήρα,
πυρήνα. Υπάρχει δραστική αντιμετώπιση. Ζευζέρα πυρήνα. Ναι, ζευζέρα πυρήνα, συγγνώμη. Καλά, εσύ δεν είσαι και ειδικός και μια χαρά τα είπες προηγουμένως, εντάξει. Απλά θα σου πω ότι οι οικογένειες τελειώνουν σε ΙΝΤΑ, όχι ΙΝΤΑΕ. Τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα τα είπες μια χαρά. Λοιπόν, το ζευζέρα πυρήνα είναι πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση. Αυτό που κάνουμε είναι κλάδεμα στους βραχίονες που είναι οι μίξηροι. Και όποιος βρει πώς αντιμετωπίζεται το ζευζέρα πυρήνα θα πάρει βραβείο Νόμπελ, έχω πει εγώ και το κόσμος κόσμος. Φερομονικές παγίδες έχουν βγει γύρω, τοποθετούνται Μάιο με Ιούνιο για σύλληψη και ψεκασμός για να σκοτώσουμε τα ακμαία, για να μην έχουμε καινούργιες οτοκίες. Τίποτα καλλιεργητικά μέτρα, μόνο κλάδεμα σε... Το κλάδεμα το οποίο θα πάρει και λίγο ζωντανό ξύλο. Αλλά να είμαστε σίγουροι ότι είναι ζευζέρα πυρήνα. Αλλά στα Κυκλαδονίσια υπάρχει το ζευζέρα. Το έχω εντοπίσει και εγώ. Δεν υπάρχει χημική αντιμετώπιση, δηλαδή είναι δύσκολη. Μόνο είναι ένα έντομο το οποίο έχει ένα βιολογικό κύκλο ανά 2 έτη. Και τα ακμαία, οι πεταλούδες δηλαδή, πετάνε γύρω στον Ιούνιο-Ιούλιο. Αλλά για να είμαι σίγουροι, πρέπει να βάλουμε φερομονικές παγίδες, να έχουμε συλλήψεις, να ψεκάσουμε εκείνη την εποχή, να σκοτώσουμε τα ακμαία, να μην έχουμε καινούργιες οτοκίες, πέρα από το κλάδεμα των βλαστών που έχουν ξεραθεί και με κομμάτι το οποίο θα κόψουμε, θα είναι και λίγο, σας είπα, ζωντανό. Και στις τομές κλαδέματος βορδιγάλιο πάστα, δηλαδή να περάσουμε ή βορδιγάλιο πάστα ή ένα μήνιο, για να μην έχουμε οτοκίες στα σημεία εκείνα. Πώς αντιμετωπίζουμε τετράνυχο σε ξύλινο θερμοκήπιο καλοπιστικών γιανικής δραστηριότητας? Τίποτα, θα πάρει ένα καλό ακαριοκτόνιο και θα ψεκάσει και το... και το σκελετό. Εκτός από τα φυτά και το σκελετό. Ωραία. Το ακαριοκτόνιο, αμπαμεκτίν, κάτι. Εγώ θα της πω τώρα, θα πάρει ένα... ή θα του πω ένα καλό ακαριοκτόνιο. Που δεν θα έχει χρησιμοποιήσει πάλι. Επιμένω σε αυτό. Δραστική που δεν θα έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Οι εντομοπαθογόνοι μύκητες, όπως του είδους Bovaria, μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά στην αντιμετώπιση κάποιου έντομου ή δρούν προληπτικά κυρίως? Επίσης, έχουν επιτυχημένη ακροκτονία δράση οι συγκεκριμένοι μύκητες? Εγώ δεν θα τους συνιστούσα. Είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμα, γι' αυτό το λέω αυτό. Έχουν κάποια αποτελέσματα, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή θα προτιμούσα κάποια άλλη λύση. Αντιληπτό. Ωραία. Και μία ερώτηση σχετικά με την ανθεκτικότητα των οργανισμών. Γιατί τελικά επιβιώνουν οι φυτικοί οργανισμοί σε θερμοκρασία 43,5 βαθμών Κελσίου, ενώ η ζωική όχι? Γιατί οι φυτικοί οργανισμοί έχουν κυταρικό τείχωμα. Ενώ οι ζωικοί δεν έχουν. Είναι πιο ανθεκτικοί, δηλαδή, οι φυτικοί οργανισμοί. Ο δάκος, η πρώτη γενιά ξεκινάει τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει η χώρα μας. Ότι δεν δίνει πιστώσεις
για να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί και ξεκινάνε τον Ιούλιο. Δεν ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο ο δάκος έχει βουρλιάξει που λένε στο χωριό μου. Δεν χρειάζεται να κάνετε καλύψεως, κάνετε δολωματικούς, αλλά για να μην μονοπολίσουμε την κουβέντα, για να κάνετε κάποιοι άλλοι ερωτήσεις, δολωματικούς μόνο, δεν χρειάζεται να κάνετε καλύψεως και χρησιμοποιήστε και κάποια άλλα εντομοκτώνα από αυτά που χρησιμοποιήσατε πέρσι. Ο ζωγράφος, πώς αντιμετωπίζετε? Φιλοκνίστης. Λοιπόν, καλλιεργητικά μέτρα, αν είναι τα δέντρα πάνω από 10-15 χρονών, μόνο καλλιεργητικά μέτρα. Κλάδεμα καλό για ερισμό, τα στρεσάρουμε λίγο από νερό και από αζωτούχο λίπανση, να μην έχουμε βλάστη καινούργια δηλαδή. Τώρα, αν είναι μικρά, εκεί θα βάλουμε ένα διασυστηματικό. Και μία ερώτηση για τα μυρμήγκια σε θερμοκήπιο καλοπιστικών. Τι μπορεί να κάνει για την αντιμετώπιση? Υπάρχει κάποιο τζέλ το οποίο μπορεί να το βάλει γύρω-γύρω από το θερμοκήπιο αντιμετωπίζει τα μυρμήγκια. Και σχετικά με το ψεκασμό για το φιλοκνίστη που αναφέρθηκε πριν, αυτός πότε πρέπει να γίνεται? Για το φιλοκνίστη δεν είπα ψεκασμό. Σε σχέση με το δολωματικό ψεκασμό στην ελιά, ναι, χρησιμοποιούμε το ίδιο αντιμοκτώνο όπως στους ψεκασμούς καλύψεως? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο, ναι. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει και για την τέταρτη συνεχή ενημερωτική ημερίδα για φέτος. Δίνουμε ραντεβού 6 Απριλίου. Θα βγει καινούργια ανακοίνωση για την υποβολή των αιτήσεων, γιατί αφορά και ένα μεγαλύτερο κομμάτι, όπως και τα εστιατόρια, αλλά και τον πρωτογενή τομέα, το σεμινάριο το τελευταίο, το οποίο θυμίζουμε ότι το θέμα έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις τοπικές υγιεινείς ποικιλίες των Κυκλάδων, και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε εισηγητές τον κύριο Βλάχο Γιώργο, την κυρία Καταρίνα Μπινιάρη και την κυρία Πινελόπη Μπεμπέλη. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς και ευχαριστούμε και τον κύριο Παπαδούλη που ήταν σήμερα μαζί μας. Να πω μια κουβέντα? Βεβαίως. Τον πρωτογενή τομέα για τα μάτια σας. Να είστε καλά και χαιρετισμούς στα ψηλά και λευκά άγραφα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά, γιατί αυτό είναι και το λειτουργήμα του ακαδημαϊκού δασκάλου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Έναν ξεχωριστά.